Είμαι μητέρα κρατουμένου με την κατηγορία 187α, όμως δεν θα μιλήσω μόνο ως μητέρα κρατουμένου, αλλά και ως πολίτης που ευαισθητοποιείται σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Άσπα εδώ πέρα είπε πάρα πολλά από τα θέματα και τα σημεία που ήθελα και εγώ να δείξω. Όμως παρόλα αυτά θα σας τα ξαναπώ. Σκέφτομαι πως ένας νόμος, ο οποίος εισάγεται σε μια φυλακή, έχει κατά νου το συγχρονιστικό χαρακτήρα, ούτως ώστε να υπάρχει ένα επαρκώς αξιόπιστο καλό, στο οποίο να οικοδομήσουν οι κρατούμενοι και, αν θέλουν, να ξανασκεφτούν και να επανορθώσουν την παραβατική του συμπεριφορά. Με τον καινούριο αυτό νόμο εδώ, καταργούνται απολύτως τα δικαιώματα τα οποία υπήρχαν και διαχωρίζονται οι φυλακές τύπου Γ από τις τύπου Β και Α. Ή έχουμε κάποιες σοφρονιστικού χαρακτήρα διατάξεις, ή έχουμε κάτι χαριστικό για τις άλλες φυλακές τύπου Α και Β, που κατά κάποιο τρόπο αυτό το πράγμα φαίνεται σαν να επιβραβεύονται. Χωρίς να θέλω να μπω σε έναν διαξυφισμό και σε μία πάλι ανάμεσα στη φυλακή τύπου Β και Γ, δεν καταλαβαίνω για καθόλου το λόγο γιατί ένας βιαστής ή ένας παιδεραστής μπορεί να κάνει μεροκάματα και το να κάνει κανείς μεροκάματα μιας ημέρας πιάνεται για δύο ημέρες κράτησης, φυλάκησης, ενώ κάποιος που έχει βάλει μία βόμβα και για την οποία έχει λάβει πολύ μεγάλη πρόνοια, ούτως ώστε να μην καταστραφούν αθώοι άνθρωποι, πρέπει να μην έχει αυτά τα μεροκάματα. Με αυτή την έννοια παρατείνεται ο χρόνος φυλάκησής του, καταργώντας απολύτως την αναλογικότητα κατά αυτή την έννοια. Και βεβαίως αυτό λειτουργεί απολύτως εκδικητικά και τιμωρητικά. Βεβαίως υπάρχει το παραθυράκι ότι αφού εκτίσεις 10 χρόνια φυλακής, μπορείς να πας και να πεις, κοιτάξτε, δώστε μου, έκανα τα 10 χρόνια μου, δώστε μου μεροκάματα. Εδώ όμως κρίνεται το πόσο επικίνδυνος είσαι. Και αν εσύ θελήσεις να βελτιώσεις τη σύντηση, παραδείγματος χάρη, απλά πράγματα, ή να αντιδράσεις να μην μπεις μια μέρα στο κελί σου επειδή θες να βελτιώσεις τις συνθήκες στο νοσοκομείο, μπορεί να θεωρηθείς επικίνδυνος. Δεν το ξέρουμε αυτό. Αυτό θα κριθεί από τον εισαγγελέα και τον διευθυντή της φυλακής. Και έτσι να παρατείνεται επαόριστο η ομοιρία σου, καταργώντας κάθε αναλογικότητα, όπως είπα πριν. Βεβαίως και ένας κρατούμενος στις φυλακές τύπου Β, αν θελήσει να κάνει κάτι ανάλογο για να περνάει καλύτερα στην κοινότητα της φυλακής, μπορεί ανά πάσα στιγμή να κριθεί επικίνδυνος και να μεταβεί στις φυλακές τύπου Γ. Ας έρθουμε τώρα στο σημείο του χαφιετισμού. Εδώ είναι ένα εξαιρετικό νομοθέτημα, το οποίο ο νομοθέτης μέσω του οποίου εισάγει ατόφιο το κακό στη σκηνή. Το κακό παρισφρεί πλέον με τις ευλογίες της νομοθεσίας. Βάζει δηλαδή τον κρατούμενο, το θύμα, το θύμα να ταυτίζεται με το θήτη του. Τον χαφιέ καταδότη να ομονοεί και να συντάσσει τις δυνάμεις του, τον καταδιώκτη κρατική εξουσία εδώ, εναντίον συγκρατουμένων, οι οποίοι αποκαλούνται τρομοκράτες κατά την εξουσία. Εδώ πέρα βεβαίως θα επικρατήσει ένα κλίμα απόλυτης παράνοιας, το απόγειο του αισθήματος της καταδίωξης. Ο ένας θα νομίζει ότι τον παρακολουθεί ο άλλος και θα διακινηθούν τα χειρότερα των ενστίκτων, διότι ο χαφιετισμός δεν είναι ότι δεν ενδυμεί πουθενά, παντού ενδυμεί, αλλά εισαγόμενος δια του νόμου σε ένα χώρο τόσο ευαίσθητο όπου ο κάθε κρατούμενος θα έκανε τα πάντα για να
για να μειώσει και να πάει πιο κοντά και γρήγορα στην ελευθερία του, εννοείται ότι έχει τώρα στο πιάτο ένα διαστροφικό πάτημα. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο νομοθετείται υπό συνθήκες συγκυριών για να εκφοβήσει τους ανθρώπους να μην εξαγγελθούν απέναντι στην οικονομική δικτατορία. Και για να μιλήσω και λίγο σαν μητέρα, οι εξεγερμένοι εντός των φυλακών, το παράδειγμα προς αποφυγή, είναι άνθρωποι πολιτικοποιημένοι, οι οποίοι δεν θέλησαν να είναι εσωτερικοί τουρίστες στη χώρα τους. Θέλησαν κάτι να κάνουν για μια κοινωνία δικαίου.